Καλημερίζω τον αντιδήμαρχο Γιώργο Αγριμανάκη. Τι κάνετε? Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κυρία Βουλγεράκη. Λοιπόν, εγώ σας κάλεσα σήμερα γιατί θέλω να μας πείτε περισσότερα πράγματα αναφορικά με την Επιτροπή Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Ηρακλείου. Είσαστε με πρόεδρος. Έτσι θα έχουμε μια εικόνα για το τι πάει, πώς πάει και γίνεται παρακάτω. Αλλά βέβαια και σαν αντιδήμαρχος οικονομικών δεν μπορώ να μην ζητήσω έτσι μια δήλωση αναφορικά με τα οικονομικά του Δήμου. Διότι ούτως ή άλλως, από ό,τι ακούσαμε πολύ προσεκτικά χθες από τον κύριο Καλοκαιρινό, εγώ μένω σε αυτό που είπε, ότι αν δεν είχαμε προχωρήσει και σε μία σειρά από κινήσεις, δυστυχώς θα είχαμε θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο, θα είχε καταρρεύσει. Και ήρθε και επισήμανε εκείνο που είχε πει στην αρχή, όταν ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός επί προηγούμενους δημοτικής αρχής και δεν πέραζε, ότι όπως και αν ήταν αυτός ο προϋπολογισμός και είχε ψηφιστεί τότε, το είχε πει και εδώ στο Ράδιο 984 στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, εμάς θα μας βοηθούσε να πηγαίναμε μπροστά. Ναι, κύριε Βουργεράκη, πρέπει να σας πω ότι νομίζω ότι η χθεσινή συνάντηση τύπου του κυρίου Δημάρχου ήταν απολύτως αποσαφηνισμένη, ήταν μια καλά στοιχειοθετημένη συνέντευξη, η οποία νομίζω και από τις ερωτήσεις των συναδέλφων σας βγήκε όλη η εικόνα. Είναι σαφές ότι τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν στα καλύτερά τους εξ αρχής, το γνωρίζαμε, όμως μπαίνοντας και αναλαμβάνοντας το τιμόνι των οικονομικών και όχι μόνο, αλλά γενικότερα το τιμόνι του Δήμου, αποτυπώσαμε μετά από αρκετή προσπάθεια την απόλυτη εικόνα, μάλλον την απόλυτη εικόνα, τη μεγάλη εικόνα που στο 100% ακόμα συμπληρώνεται, αλλά έχουμε μια καθαρή εικόνα των οικονομικών που, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, αν αυτή την κατηφόρα δεν την ανακόπταμε, δεν την ανακόψουμε, υπήρχε κίνδυνος να καταρρεύσει ο Δήμος, διότι όταν μειώνεται τα ταμιακά διαθέσιμα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κίνδυνος να μπορεί ο Δήμος να πληρώσει μισθοδοσίες και άλλα, που εκεί καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κύριε Δημανάκη, αυτή η γραμμή χρηματοδότησης, την οποία, όπως σας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος, είναι επιβεβλημένη για να μπορέσει ο Δήμος να ισορροπήσει βιώσιμα και στην πορεία να αναπτυχθεί και να αναπτύξει τις δράσεις του, το πρόγραμμά του και όλα αυτά που έχει προγραμματίσει. Κύριε Γρημανάκη, μπορεί να ψηφιστεί προϋπολογισμός έτσι μέχρι το τέλος του Μάρτη, ως οριοθετείται χρονικά? Ακούστε, δεν μπορώ να σας πω 100% ότι μπορεί. Κάνω μια τεράστια, γιγαντέα, τιτάνια προσπάθεια να προλάβουμε τις ημερομηνίες. Μας κυνηγάει ο χρόνος αρισόπιτα. Κοιμούμαστε και σηκωνόμαστε και βλέπουμε το χρόνο να μας κυνηγά. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατό και παράλληλα δηλαδή με άλλα πράγματα, για να είμαστε έτοιμοι στα τέλη του Μαρτίου να έχουμε ψηφιμένο προϋπολογισμό. Πρέπει να έχουμε ψηφιμένο προϋπολογισμό και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με όποιες δυνάμεις έχουμε και ό,τι μπορούμε να κινητοποιήσουμε για να έχουμε ψηφισμένο προϋπολογισμό. Πάντως στη θέση είναι αυτή ένας μονόδρομος τον οποίο θα τον ακολουθήσουμε και νομίζω ότι στο τέλος θα το πετύχουμε. Και βέβαια χρειάζεται η αγαστή συνεργασία και μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου. Όλα αυτά τα τρελά που ενδεχόμενα μέχρι σήμερα ο καθένας να αντιλαμβανόταν ό,τι γινόταν, γιατί χθες ανέφερε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ως παράδειγμα το αναφέρω, κύριε Γρημανάκη, έτσι. Μην σκεφτούμε, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχει. Δεν μπορεί στη μια μέρα ως οδοπία να ασφαλτοστρώνεις και την επόμενη μέρα ως άλλη επιχείρηση να σκάβεις για να περάσεις άλλο δίκτυο. Δώσε το πρόγραμμά σου, δες τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις, εξοικονόμησε το χρόνο και τους πόρους, αντί να κάνεις του κεφαλιού σου. Και καλά λέει ο Δήμαρχος από την άλλη την πλευρά, ότι ξέρεις, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει του κεφαλιού του και πρέπει όλοι να είμαστε και σε συνεργασία και να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε να εξοικονομήσουμε τα πάντα όλα. Όχι με την έννοια της φτήνιας, των εκπτώσεων υλικών κλπ, αλλά πρέπει να μπει μια τάξη. Με μια λέξη, κύριε Δουργεράκη, δεν είναι μόνο το ποσοτικό, είναι και το ποιοτικό στην όλη υπόθεση. Που πολλές φορές το ξεχνάμε στην προσπάθειά μας να δείξουμε τη μεγάλη εικόνα, να κάνουμε πράγματα, να είναι και πώς τα κάνουμε. Και τι αποτύπωμα έχει αυτό στην πορεία του χρόνου. Αυτό που έχω να σας πω όμως είναι το εξής. Κομβικό σημείο, κυρίαρχο σημείο. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η διαλειτουργικότητα του Δήμου. Αυτές οι υπηρεσίες που διασυνδέονται, αλληλεπιδρούν, υπάρχουν κάτω από μια ομπρέλα και αντλούν και παίρνουν και δίνουν πληροφορίες και γνώση όλα τα τμήματα για όλα τα πράγματα. Αυτό το πράγμα στο Δήμο δυστυχώς δεν υπήρχε. Και θα έλεγα δεν υπήρχε, είχε φύγει και από την κουλτούρα πια της καθημερινότητας του Δήμου.
αν ένας δήμος που έχει υπηρεσίες, που έχει δημαρχίες, που είναι ένας τόσο μεγάλος δήμος όπως ο δήμος του Ηρακλείου, δεν είναι διασυνδεδεμένος και αν δεν λειτουργεί cross-factional, δηλαδή διαπνευματικά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σημείο του, θα υπάρχουν αυτές οι αστοχίες, θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και στο τέλος θα την πληρώνει ο ίδιος ο Δήμος στη λειτουργία του. Οπότε είναι επιβεβλημένο αυτό να αλλάξει και ως νοοτροπία, αλλά θέλουν και συγκεκριμένες παρεμβάσεις, συγκεκριμένα εργαλεία και να αναπτύξουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να υπάρξει αυτή η διαλειτουργικότητα των τμήματων, η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, η διαλειτουργικότητα των αντιδημαρχιών και να μην θεωρεί ο καθένας ότι απλά εδώ αναλαμβάνει μια υποχρέωση και είναι το δικό του πιλαέτη και το αλλονού δεν τον νοιάζει αν πηγαίνει καλά ή δεν πηγαίνει καλά. Είμαστε όλοι κομμάτι ενός, είμαστε γρανάζι ενός σώματος και όταν το ένα δεν δουλεύει καλά, δεν δουλεύουν όλα καλά. Οπότε αυτό θα πρέπει να γίνει κουλτούρα στη νέα πολιτική πραγματικότητα του Δήμου. Αυτό το δουλεύουμε, αυτό το έχουν ξεκινήσει ήδη και πρέπει να σας πω ότι ήδη αρχίζει και δείχνει τα πρώτα του σημάδια. Νομίζω ότι αν πετύχουμε αυτή την διαλειτουργικότητα και την αλλαγή σκέψης και προσέγγιση των θεμάτων από τους αιρετούς μέχρι και τους υπηρεσιακούς, νομίζω ότι πολλά πράγματα μπορούν και να προλαμβάνονται και να δημιουργούν και μια αξία πριν συμβούν, δηλαδή να μπορούμε να, και τις δύσκολες στιγμές να τις προκαταλάβουμε. Αυτό θέλω να πω. Αυτό ήταν έλλειπε από το Δήμο και αυτό θέλει και δουλειά να χτιστεί. Δεν είναι μια μέρα δουλειά, ή δεν είναι μια απόφαση, ή δεν είναι μια διαδικασία που σε 20 μέρες θα έχει αλλάξει. Απαιτεί εργαλεία τεχνολογίας, απαιτεί σκέψη, απαιτεί παρεμβάσεις, απαιτεί οργάνωση, απαιτεί πολλά πράγματα. Το είπατε πριν από λίγο. Κουλτούρα δεν είναι βιλαέτη κανενός. Πάω παρακάτω. Πρώτη συνεδρίαση Επιτροπής Τουρισμού Επιχειρηματικότητας. Ποιος είναι ο στόχος? Επειδή μονοπολούν τα οικονομικά, φυσικά πρέπει να σας πω ότι στο χαρτοφυλάκιό μου ως αντιδήμαρχος των οικονομικών και της τοπικής ανάπτυξης της οικονομίας έχω στη φαράτρα μου και το κομμάτι του τουρισμού, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, στο οποίο χτες είχαμε την πρώτη μας μεγάλη συνάντηση, επικαιροποίηση μιας μεγάλης συνάντησης με τους φορείς του τουρισμού, όπου θέσαμε τα πεπραγμένα του τουρισμού που έχει κάνει ο Δήμος μέχρι αυτή τη στιγμή και δουλέψαμε συμμετοχικά να βάλουμε τους στόχους για τον επόμενο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου στη βοήθειά μας να κάνουμε το Ηράκλειο έναν ευρωμεσογειακό προορισμό μοναδικό για όλο τον κόσμο. Το έχουμε πει, το έχουμε περιγράψει και προεκλογικά ότι το Ηράκλειο δεν μπορεί να είναι μια πύλη εισόδου, αλλά πρέπει και επιβάλλεται να γίνει ένας προορισμός που θα έχει επισκέπτες που θα ζουν, θα υπάρχουν και θα διαβιώνουν τις διακοπές τους στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, έχει μια καταπληκτική πόλη, έχει πολλά να δείξει πέρα από τα μνημεία τα οποία είναι τον πολιτισμό μας και όλο αυτό το κομμάτι το οποίο είναι μια μεγάλη χειρονομιά, έχει και άλλα πολλά να δείξει. Έχει τη γαστρονομία, έχει το φυσικό κάλος των χωριών του, έχει το φιλότιμο, έχει πολλές δράσεις έξυπνης τεχνολογίας και έξυπνου τουρισμού, ειδικού τουρισμού. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε, έχουμε ένα πολιτιστικό κέντρο το οποίο θα πρέπει να το αναπτύξουμε στο κομμάτι του conference, δηλαδή το συνεδριακό του κομμάτι το οποίο έχει μείνει πίσω. Πολλά μπορούμε να κάνουμε και να δημιουργήσουμε αυτή την αξία που χρειάζεται ο τουρισμός μας, δηλαδή η επιχειρηματικότητα του τουρισμού, για να αποκτήσουν και αυτή η αξία στις επιχειρήσεις τους, αλλά και ο Δήμος συνολικά να γίνει μια πόλη ελκυστική για τους επισκέπτες όλου του κόσμου. Έχει όλες τις δυνατότητες και μπορούμε απλά να το κάνουμε θέτοντας σχέδιο, βάλλοντας στόχους και υλοποιώντας προγράμματα. Σε τι βάθος χρόνου μπορεί να γίνει αυτό, ρωτάω, σας διακόπτω, αλλά σε τι βάθος, έχω την απορία έτσι όπως σας ακούω. Χθες έγινε μια μεγάλη συζήτηση με αρκετούς, με όλους τους φορείς του τουρισμού, όπου είπαμε θα δημιουργήσουμε τρεις θεματικές ενότητες, τρεις άξονες δηλαδή, που θα χωριστούμε σε τρεις επιτροπές. Εμείς, ξέρετε, έχουμε και μια άλλη πολιτική φιλοσοφία. Θέλουμε τον πολίτη, θέλουμε τον επιχειρηματία, θέλουμε τον επαγγελματία συμμέτοχο στις αποφάσεις μας, να συνδιαμορφώνουμε
Γιατί αλλιώς τα βλέπει κανείς διοικώντας και αλλιώς τα βλέπει αυτός που ζει την καθημερινότητά του, το πρόβλημά του και μπορεί να, να κρύβονται πολύ απλά πράγματα τα οποία δυστυχώς μπορεί να μην κάνονται. Οπότε θέλουμε συμμετοχικά, γνωρίσαμε το συμμετοχικό διάλογο, θα χωριστούμε σε τρεις ομάδες, στο αυτό του έξω τουρισμού, του δικού τουρισμού και της, αηφορίας, όπου θα υπάρξει ένα συντονιστικό όργανο. Εκεί θα βγάλουμε, κάθε μια ομάδα θα βγάλει ένα στρατηγικό σχεδιασμό και μετά θα το συμπυκνώσουμε σε ένα γενικό στρατηγικό σχεδιασμό. Ακολουθείται δηλαδή μια διαδρομή, τέλος πάντων, που θα εξελίχθηκε σιγά σιγά. Τώρα οργανωνόμαστε, ξέρετε ότι έχουμε το πρόβλημα το οικονομικό που μας παίρνει αρκετό χρόνο και δυστυχώς ο χρόνος είναι, οι ημερομηνίες είναι τέτοιμα, δεν μας έχουν πολλά περιθώρια. Οπότε αμέσως μετά που θα κλείσει ο προϋπολογισμός θα πάρουν σάκα και ωστά όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, θα ξεδιπλώσουμε event που θα αναδεικνύουμε τι σημαίνει το Ηράκλειο, τι είναι το Ηράκλειο για τον υπόλοιπο κόσμο, τι μπορεί να είναι το Ηράκλειο για τον υπόλοιπο κόσμο. Θα μιλήσουμε με τους φορείς ξανά, θα είμαστε σε συνεχή διάδραση. Ήδη χθες πήραμε αρκετό feedback από ανθρώπους που θέλουν να επικοινωνούν τον τουρισμό, που μπορούμε να κάνουμε απλά πράγματα, αλλά θέλει τουρκική βούληση, που μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά προϊόν το οποίο είναι αρκετά ελκυστικό. Δημιουργούμε ήδη μια τράπεζα ιδεών στο τμήμα τουρισμού, που ο καθένας μπορεί να παίρνει είτε τηλέφωνο είτε και με το email να καταθέτει την ιδέα του και μέσα από εκεί να γίνεται μια άγγιση ιδεών για να δημιουργήσουμε με εργαλείο που θα αναπτύξουμε αργότερα αυτού του δημοκρατικού δομημένου διαλόγου, ένα ειδικό εργαλείο συμμετοχικού διαλόγου, όπου θα βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέσα από τη διαβούλευση με τους φορείς. Αυτή είναι η σκέψη μας, αυτή είναι η κουλτούρα μας. Αυτό πάμε να διοικήσουμε. Εγώ τώρα δεν άκουσα η μία από τις τρεις ομάδες ποια είναι. Ζητώ συγγνώμη, ταλαιπωρώ. Είπατε οδικού. Ομάδα αηφορίας και γαστρονομίας. Η άλλη ομάδα είναι έξυπνου τουρισμού. Πώς. Smart τουρισμού. Έξυπνου τουρισμού. Έξυπνου τουρισμού. Ναι. Αυτό το smart. Ναι. Και η άλλη ομάδα θα ασχοληθεί με τον ειδικό τουρισμό που έχει να κάνει με το... τα αγροτικά μας, έχει να κάνει με την διατροφή μας, έχει να κάνει με τον ιατρικό τουρισμό, έχει να κάνει με το θρησκευτικό τουρισμό, έχει να κάνει με πολλά άλλα πράγματα. Αυτό δείτε, ωραία. Τουρισμός, να ρωτήσω κάτι που πολλές φορές στο παρελθόν είχε τεθεί και έτσι το κλείνω και την συζήτηση για να προχωρήσω και εγώ, να προχωρήσετε και εσείς στις υποχρεώσεις που έχουμε. Θέλω να ρωτήσω ωστόσο το εξής. Αυτές οι ομάδες θα σας δώσουν προτάσεις, θα σας δώσουν μελέτες ή η δική σας η κατεύθυνση είναι να δουλέψουν μόνο σε αυτό που λέμε πόλη, κέντρο του Ηρακλείου εντός των τυχών ή να δούμε ή όπου μόνο υπάρχει αρχαιολογικός χώρος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές γωνιές σε αυτό το Δήμο, λέει ο κόσμος τις περισσότερες φορές και είναι ένα μεγάλο του παράπονο από το παρελθόν και σας το μεταφέρω, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να είναι μόνο ο αστικός Δήμος Ηρακλείου, υπάρχουν και οι ημιωρινές περιοχές και να μην ξεχνάει ποτέ μια δημοτική αρχή ότι είναι μέχρι κάτω την Καρκαδιώτισσα. Γι' αυτό σας το λέω, επειδή κάνετε αυτή την αναφορά, ότι έχει να δείξει πάρα πολλά ο Δήμος Ηρακλείου στο σύνολό του. Ξέρετε, κυρία Δουλγεράκη, είπα και προηγουμένως στην αρχή της συζήτησής μας το εξής. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει μια μεγάλη παρακαταθήκη, μια μεγάλη κληρονομιά που λέγεται Γνωσό, που λέγεται Αρχαιολογικό Μουσείο, που λέγεται Αττική Τύχη και άλλα. Δεν είναι μόνο αυτό ο Δήμος. Είναι μεγάλο κομμάτι αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Δήμος έχει πολλά άλλα πράγματα να δείξει. Έχει φυσικό κάλος, έχει τα χωριά του, έχει μνημεία στα χωριά του που δεν τα έχει αναδείξει, έχει διαδρομές που μπορεί να αναδείξει, μπορεί να δημιουργήσουμε κι άλλα, γιατί ξέρετε ότι είπατε ακριβώς ότι ο Δήμος ξεκινάει από το Ηράκλειο και τελειώνει στην Καρκαδιώτισσα και από την άλλη μεριά πάει από τον Βενεράτο και φτάνει μέχρι τον Γαρτερό. Και υπάρχει και ένα παραλιακό μέτωπο το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί, αλλά που ξεκινά από τον Γαρτερό και τελειώνει στον Ξενοπόταμο. Θα πρέπει όλα αυτά να αναπτυχθούν με μια ολιστική προσέγγιση. Αλλά όταν μιλάμε για ανάπτυξη, δεν μιλάμε μόνο για σημειακή ανάπτυξη, μόνο για το κέντρο ή το αστικό Ηράκλειο. Μιλάμε για το Δήμο Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας ευλογημένος Δήμος, είναι στο κέντρο της Κρήτης. Έχει αναφορά σε όλη την Κρήτη και δίνει και το στίγμα για όλη την Ελλάδα. Ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να γίνει ένας Δήμος τουριστικός, αμυγός, αυτό που λέμε το city break, δηλαδή να
κινηθούμε σε επισκέπτες που δεν θέλουν να κάνουν τουρισμό στην παραλία, αλλά επισκέπτες θέλουν να κάνουν τουρισμό γιατί θέλουν να γευτούν τη γαστρονομία, γιατί θέλουν να δουν την αγροτική περιοχή, γιατί θέλουν να δουν το φυσικό κάλος, γιατί θέλουν να δουν τα φαράκια, γιατί θέλουν να δουν πολλά πράγματα. Έχουμε πολλά πράγματα να αναδείξουμε. Υπάρχει τεράστιο πεδίο να δουλέψουμε και εμείς αυτό θέλω να κάνετε κι εσείς και οι ακροατές σας, ότι εμείς έχουμε σκοπό να πάμε χέρι-χέρι με την κοινωνία, χέρι-χέρι με τους φορείς, για να δουλέψουμε από κοινού. Γιατί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τουρισμό ασχολούνται επιχειρηματικά και καλώς το κάνουν, γιατί δίνουν αξία και δουλειές στην κοινωνία και αναπτύσσεται η οικονομία μας. Αλλά ταυτόχρονα εμείς ως Δήμος πρέπει να δημιουργήσουμε και όλες αυτές τις διαδικασίες, να υποστηρίξουμε αυτό το κομμάτι μαζί με την οντότητα του Δήμου, αυτή την οικονομική οντότητα αλλά και την κοινωνική οντότητα του Δήμου, ως προορισμός που θα δημιουργήσει αξία και στο Δήμο και στους κατοίκους που θα ζουν εδώ, αλλά και στην επιχειρηματικότητα η οποία πρέπει να αναπτυχθεί. Αυτά τα πράγματα έχουμε στο μυαλό μας. Θέλετε ότι εγώ, κυρία Δουμπιαράκη, προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν έχω γεννηθεί στα δημόσια πράγματα. Καλούμε τώρα να ισορροπήσω ανάμεσα στα δημόσια πράγματα, που ξέρετε ότι είναι λίγο δύσκολο, γιατί αλλιώς κινείται ο ιδιωτικός τομέας. Άλλος ρυθμός ο ένας, άλλος ρυθμός ο άλλος. Αλλά νομίζω όταν έχεις όρεξη, όταν παθιαστείς για το αποτέλεσμα, νομίζω κάπου μπορείς να ισορροπήσεις, να βρεις τη λύση. Σε αυτό το σημείο είμαστε και είμαι πολύ ευτυχής, γιατί χθες είχα μια πολύ σημαντική συνάντηση με τους φορείς, που κάτσε περίπου 2 ώρες ερωτοαπαντήσεων, πολύ σημαντικά και τοποθετήσεων. Πήραμε αρκετά πράγματα χθες και θα συνεχίσουμε για να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε με μέσα από το συμμετοχικό διάλογο τη στρατηγική για το Δήμο. Το αποτέλεσμα να είναι διαφορετικό. Λίγο παρακάτω. Δεν γίνονται όλα από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνουν, τόσο το καλύτερο είναι. Τώρα, θέλω να δώσω μία πληροφορία η οποία έρχεται. Απλά κρατήστε τη, δεν είναι τη αρμοδιότητά σας, αλλά από τη στιγμή που είσαστε στο Δήμο, κρατήστε τη. Λέει η ακροάτρια η οποία σας ακούει ότι περνώντας καθημερινά από το πρώην ρέμα Ερυθρέας και το έργο κατασκευής χώρου αναψυχής, νομίζω πως έχει σταματήσει και σε κρίσιμο σημείο. Αν κάνει μια δυνατή μπόρα, θα παρατηρηθούν πλημμυρικά φαινόμενα λόγω υλικών που είναι παρατημένα. Επίσης, το καλοκαίρι τα σύννεφα σκόνης, όπως συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια, θα γίνει βραχνάς για τους κατοίκους. Κρατήστε το και πείτε το εκεί που πρέπει. Μεταφέρετε το εκεί που πρέπει. Με χαρά. Μπορώ να πω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα από τον 984.